Κύριε Λούμπα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Είστε μαχόμενος δικηγόρος, είστε στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στέλεχος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, όπως τα λέτε. Στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δραματικές, θα έλεγα, εξελίξεις. Πάει για συνέδριο, είχαμε παρέτηση Καραμαλή, εκλογή νέου Προέδρου. Θέλω να εκτιμήσετε λίγο αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Γενεδάκη, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ύστερα από την βαριά ήττα την οποία υπέστη στις 4 Οκτωβρίου, περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της από τότε που ιδρύθηκε. Η οργή και ο θυμός των νεοδημοκρατών πρέπει να μετατραπεί σε μια νέα δυναμική, όπου να πάει να εκλέξει τον νέο πρόεδρό της για να ξεκινήσει μια νέα αρχή. Η Νέα Δημοκρατία στις 7 Νοεμβρίου πρέπει να βγάλει πρόεδρο. Δεν έχουμε χρονικά περιθώρια οι διαδικασίες να τραβήξουν περισσότερο. Εκεί, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, όχι μόνο διάλυση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, γιατί τα μεγάλα κόμματα δύσκολα διαλύονται, αλλά πλήρους απαξίωσης. Πρέπει οπωσδήποτε από αυτό το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία να βγει με ένα νέο αρχηγό, ο οποίος πρέπει να ανανεώσει, να εξυγχρονίσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φαίνεται να είναι ένα γερασμένο κόμμα παρόλο που είχε νέο πρόεδρο, και να αρχίσει μια νέα δυναμική αρχή, ούτως ώστε να παράξει έργο και να κάνει μια νέα κυβερνητική πρόταση. Οι γκρίνιες και η εσωστρέφεια που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, δεν μπορείτε να μας τα αμφισβητήσετε. Πιστεύετε ότι μέχρι τις 7 Νοεμβρίου θα έχουν δεν θα πω διαλυθεί, θα πω μετριαστεί? Η γκρίνια και η εσωστρέφεια, όπως λέτε, υπάρχουν και οφείλονται στα μεγάλα λάθη τα οποία έγιναν. Ο κόσμος έχει ανάγκη να εκτονωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή βεβαίως και πρέπει να εκτονωθεί. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, αλλά πιστεύω ότι προέχει αυτή τη στιγμή όχι τόσο πολύ η εκτόνωση του θυμού, όσο η επιλογή του νέου αρχηγού. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνος να γίνει ένα τακτικό συνέδριο 5 ημερών μίας εβδομάδας, όπου θα τεθούν όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα, και σε οργανωτικό και σε δομικό και σε ιδεολογικό, όλα μετά μπορούν να εξεριστούν. Πρέπει, σας είπα, επαναλαμβάνω, να η Νέα Δημοκρατία να βγει με αρχηγό. Όσο τραβάνε αυτές οι διαδικασίες και δεν επιλέγεται αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία θα ματώνει. Η εκλογή του, όσον αφορά δηλαδή την ευρύτερη βάση, τι πιστεύετε? Είμαι υπέρ της ευρύτερης βάσης, βεβαίως, όπως είναι ο κάθε άνθρωπος σήμερα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος να ανανεθούν οι λίστες. Θα τραβήξει πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος Καραμαλής είναι έξυπνος και το διέβλεψε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έβαλε την ημερομηνία της 7 Νοεμβρίου, ώστε να βγάλουμε αρχηγό. Εάν πάμε με τις άλλες διαδικασίες τώρα, αυτή τη στιγμή θα τραβήξουν πάρα πολύ και η Νέα Δημοκρατία, όπως σας προείπα, θα ματώσει χωρίς αρχηγό και δεν θα μπορεί να κάνει και αντιπολιτευτικό έργο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και μετά τις 7 Νοεμβρίου, αλλά επειδή όλοι οι Κορίνθοι γνωρίζουμε ότι θα θέλατε να είστε υποψήφιος δήμαρχος που να έχετε το χρήσμα, τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, πείτε μου, οι εξελίξεις του συνεδρίου και η εκλογή νέου Προέδρου θα παίξουν ρόλο στους συσχετισμούς δυνάμεων στην τοπική αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ότι πάντα υπάρχει ένας πολιτικός συσχετισμός ισορροπιών, έτσι, με την, ανάλογο την επιλογή του εκάστοτε αρχηγού. Βεβαίως και υπάρχει αυτό το πράγμα και κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Πιστεύω ότι το κόμμα θα βρει το δρόμο του, θα εξυγχρονιστεί, θα ανανεωθεί και θα περάσει και στις διαδικασίες τις δημοτικές, θα βρει νέους τρόπους, πρέπει να βρει νέους τρόπους, τα πράγματα καιροί έτσι το επιτάσσουν, τα πάντα εξελίσσονται. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η θέση σας παραμένει σταθερή, ότι ενδιαφέρεστε και θα διεκδικήσετε στήριξη από το κόμμα σας για υποψηφιότητα του Δήμου Κορινθίων? Κύριε Γενδάκη, αυτό που προέχει τώρα είναι η επιλογή νέου αρχηγού. Βεβαίως και ενδιαφέρομαι, έτσι, δεν έχω κρύψει, είναι σε όλους γνωστό. Όλοι ξέρουν οι Κορίνθοι ότι ο Λούμπας ενδιαφέρεται για το Δήμο Κορινθίων, βεβαίως. Και υπάρχει, βεβαίως, τώρα ακούμε ότι πιθανό να γίνει και διευρυμένος καποδίστρας, ο καποδίστρας νούμερο 2, και θα έχουμε εξελίξεις. Θα τα βάλουμε όλα αυτά, να δούμε και τις προγραμματικές δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον, με κομματική στήριξη, βεβαίως. Καλή σας επιτυχία λοιπόν σε εσωτερικές διαδικασίες και βεβαίως για το καλό της δημοκρατίας να βγει ενωμένη η Νέα Δημοκρατία από αυτό το κρίσιμο συνέδριο της 7 Νοεμβρίου.
Αυτό ευχόμαστε όλοι, να βγει ενωμένοι και όχι ματωμένοι. Να είστε καλά.